Σταύρο, καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, από πού να ξεκινήσουμε τώρα, ε? Ας ξεκινήσουμε από αυτό που είναι μία... Πριν ξεκινήσει, να ενημερώσω ότι σήμερα κυκλοφορεί, σήμερα, το βιβλίο μου «Η εξήγηση του Πολυτεχνείου, μια ξεχασμένη κατάθεση». Είναι τα 50 χρόνια βλέπεις, εγώ ήμουν μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής εκείνης εξέγερσης και ουσιαστικά παραθέτω πέρα από κάποια προσωπικά βιώματα που είναι ένθετα σε αυτόν τον τόμο 300 σελίδων όλη την πορεία, την ανάλυση της πορείας που κατέχει στο Πολυτεχνείο. Αυτό παρεπιπτόντως μια και είπες ότι είμαι και συγγραφέας δηλαδή. Καλοτάξει εδώ θα πω και εν πάση περιπτώσει ευτυχώς που υπάρχουν άνθρωποι που διατηρούν μνήμη, γιατί παραλίγο το Υπουργείο Παιδείας να ξεχάσει φέτος τα 50 χρόνια. Δεν τους αρέσει είναι αλήθεια, ακόμα και τώρα 50 χρόνια μετά. Σε κάποιους προκαλεί δυσανεξία. Λοιπόν, Σταύρο, με αυτή την εισαγωγή θέλω να ξεκινήσουμε από αυτό που είναι μια δραματική, μια τραγική εξέλιξη. Η ανθρωπιστική ελληνική αποστολή των ενόπλων δυνάμεων έχει καταλήξει να έχει βαρύ φόρο αίματος, με 5 νεκρούς, 5 βαριά τραυματίες, πολλά ερωτηματικά. Ήδη πολλοί και από το χώρο των ενόπλων δυνάμεων, βλέποντας τις εικόνες, αφήνουν ερωτηματικά αν πρόκειται για τροχαίο ή για κάτι άλλο. Αλλά εγώ θέλω να σταθούμε στο ότι και εδώ πάλι, όπως και στο Στεφανοδίκη, όπως και στη Νέα Ανχιαλού, πέσαμε περισσότερο στη διαχείριση της εικόνας και όχι στην πραγματικότητα. Έχεις απόλυτο δίκιο. Να σχολιάσω κάτι. Και εμένα κάτι δεν μου πάει καλά. Δεν σημαίνει αυτό ότι δεν ισχύει η επίσημη εκδοχή. Αλλά πολύ λίγο κοιτώντας, δηλαδή τέτοιο ατύχημα και με τόσους νεκρούς και τραυματίες δεν εξηγείται. Δηλαδή πραγματικά δεν μπορώ να το καταλάβω πώς συνέβη αυτό. Τέλος πάντων, ελπίζω να μην συμβεί ό,τι είπε μόλις τώρα. Δηλαδή, ο κύριος Φλώρος, γιατί ο κύριος Φλώρος είναι ο απόλυτος άρχων του Υπουργείου Άμυνας, του Γενικού Επιτελείου, νομίζω ότι θα πρέπει να είναι λίγο πιο σοβαρός. Γιατί μας είπε ότι υπήρχαν μια σύγκρουση με κάτι ελαφρά τραυματίες. Έτσι δεν μας είπανε από το νωρίς το μεσημέρι. Κάνει κάποιες αυξομοιώσεις η ένταση της φωνής σου. Αν έχεις hands free, αποδέσμευσέ το ή φέρε πιο κοντά το μικρόφωνο του τηλεφώνου. Ναι. Λέω λοιπόν ότι το Υγειονομικό Επιτελείο μας ενημέρωσε ότι υπήρξε μια σύγκρουση στη Λιβύη από την οποία υπήρξαν κάποιοι ελαφρά τραυματίες. Έτσι δεν μας είπε. Σωστά. Και επί 7 ώρες εκεί είχε κολλήσει. Αναρωτιέμαι. Είναι δυνατόν να μην είχαν ενημερωθεί? Καλά. Την πρώτη ώρα. Τη δεύτερη ώρα να μην είχαν ενημερωθεί. Δεν λέω για τον ακριβή αριθμό των νεκρών, αλλά να πει ότι είναι βαριά τραυματίες, ότι υπάρχουν και νεκροί. Τι είναι αυτό? Δεν ήθελε να χαλάσει την παράσταση της συνέντευξης του κ. Μητσοτάκη? Είναι μια σκέψη η οποία ακούγεται από εδώ και από εκεί. Και προσωπικά δεν μπορώ και να πω ότι δεν είναι βάσιμη με όλα αυτά τα οποία έχουμε δει. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Και αν δεν συμβαίνει αυτό και συμβαίνει ότι το ΓΕΣΑ δεν είναι σε θέση επί 7 ώρες να μάθει τι συμβαίνει, εδώ θα πάρουμε τον ακόμα χειρότερο. Εδώ πρόκειται για διάλυση. Γιατί εμείς μάθαμε τι συμβαίνει από τη Λίμνη. Και βεβαίως υπάρχουν και πολλά ερωτηματικά. Πάρα πολλά ερωτηματικά. Αλλά εγώ δεν μπορώ να προχωρήσω παραπέρα, γιατί δεν γνωρίζω, δεν είμαι εμπειρογνώμονας, αλλά περιμένω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και αγωνία να μάθω την ακριβή εκτίμηση και αν θέλετε το ακριβές πόρισμα
των ελληνικών αρχών που θα διερευνήσουν την υπόθεση. Πάντως έχεις δίκιο, υπάρχουν πολλά ερωτηματικά και πλέον οι ευθύνες έρχονται να προσθεθούν κρίκη σε μια αλυσίδα που έχει ξεκινήσει από την Αρχιαλό για την ηγεσία του ΓΕΘΑ. Και Σταύρο, μπορεί να μην είσαι στρατιωτικός συντάκτης, αλλά έχεις πλούσια εμπειρία. Με συγχωρείς πάρα πολύ. Πάει μια ελληνική ανθρωπιστική αποστολή σε μια χώρα σπαρασόμενη από τον εμφύλιο, με το μισό της κομμάτι υπό τον απόλυτο τουρκικό έλεγχο. Το δυτικό κομμάτι. Ακριβώς. Και πάει πώς με ένα τουριστικό λεωφορείο χωρίς τίποτε άλλο, και δεν υπάρχουν αυτά που ακούγαμε στο στρατηγείο, μέσα στο Πεντάγωνο, σε real time βλέπουν την κάθε κίνηση. Εδώ μας λέγανε στο Σουδάν, βέβαια άλλοι ήταν μπρος στο φυλακή, Βρετανοί ήταν, αλλά μας λέγανε τους βλέπαν real time. Εδώ δεν τους βλέπαν real time να καταλάβουν εξ αρχής τι έχει συμβεί. Ή υπάρχουν κινητά τηλέφωνα, δεν καταλαβαίνω. Λειτουργούν και στη Λιβύη τα κινητά τηλέφωνα. Σωστό και αυτό. Δηλαδή θα τρελαθούμε σε λίγο, θα τρελαθούμε πραγματικά. Δηλαδή, τι να πω. Μου λέει ο Κώστας εδώ, για ρωτήστε τον κύριο Λιγερό, είναι για να μην χαλάσει το κλίμα της συνέντευξης στη ΔΕΘ ή είναι για να μην χαλάσει το κλίμα της συνάντησης στη Νέα Υόρκη, μην έχουμε άλλες προεκτάσεις του τι έχει συμβεί στη Λιβύη. Τώρα βλέπεις εδώ, αρχίζουν σενάρια. Ναι, μα και μόνο το γεγονός, αυτό είναι το παραπέρα. Αλλά καταλαβαίνει κανείς ότι ένα τέτοιο γεγονός θα έριχνε βαριά σκιά στη συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Φαίνεται ότι οι άνθρωποι που εκεί φροντίζουν την εικόνα του κάνουν ό,τι μπορούν για να είναι όλα ρόδινα, να είναι όλα έτσι πολύ γλυκά και όμορφα, να μην ενοχλήσει τίποτα τον Πρωθυπουργό μας. Αυτό φαίνεται ότι συμβαίνει. Δεν μπορώ να δώσω άλλη εξήγηση. Γιατί αν δώσω άλλη εξήγηση θα είναι χειρότερα. Θα είναι παντελής ανικανότητα. Και το να έχει παντελή ανικανότητα το ΓΕΘΑ σημαίνει, όπως καταλαβαίνεις, κάτι πολύ χειρότερο. Είναι μία ακόμη πινελιά στα όσα διαδραματίζονται το καλοκαίρι στις ένοπλες δυνάμεις. Και εδώ υπάρχει θέμα πια για την ηγεσία του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, κατά τη γνώμη σου. Προφανώς υπάρχει. Γιατί αυτό που θα έπρεπε να ξέρουμε είναι ότι από την πρώτη στιγμή θα μας είπε ότι υπάρχει ένα σοβαρό τροχαίο, υπάρχουν βαριά τραυματίες, θα ακολουθήσει πυρέστερη ενημέρωση. Αυτό. Και δεν θα μπορούσε να πει κανείς τίποτα. Μπορεί για 7 ώρες να μας λένε ότι κάποιοι είναι ελαφρά τραυματισμένοι. Να στο κάνουμε. Συγγνώμη δηλαδή. Και να μην απαντάνε στα τηλέφωνα μετά οι εκπρόσωποι. Γιατί συνέβη και αυτό. Όταν άρχισαν να βγαίνουν οι πρώτες πληροφορίες, βγήκαν οι Λίβοι, δεν απαντούσαν στα τηλέφωνα. Και κάνανε μια διοχέτευση σε φιλικά μίντια ότι είναι δύο γενικά κάποιοι αγνοούμενοι. Αγνοούμενοι. Έλατε, αυτό και με πρόλαβε. Και ο αγνοούμενοι. Αυτό δείχνει, κατά τη γνώμη μου, και ένα πανικό επικοινωνιακό. Τι πάει να πει αγνοούμενοι σε τροχαίο. Αγνοούμενοι σε τροχαίο. Πού είμαστε, τι έγινε. Έγινε, πώς το λένε, μια πολεμική σύγκρουση, μια μάχη. Δεν καταλαβαίνω. Όλα αυτά χρήζουν εξηγήσεων. Και πραγματικά η εξουσία, η κυβέρνηση και τα όργανα του κράτους συμπεριφέρονται λες και δεν δίνουν σε κανέναν λογαριασμό. Σε κανέναν. Αφήνω αυτό το κεφάλαιο. Πάω στο άλλο κεφάλαιο. Το Σαββατοκύριακο αυτό στη ΔΕΘ είχαμε την ομιλία του Πρωθυπουργού και αμέσως μετά χθες τη συνέντευξη τύπου υπό το βάρος της εθνικής, λέω εγώ, καταστροφής στο Θεσσαλικό κάμπο. Εδώ τι συμπεράσματα βγάζεις? Να βγάλω συμπέρασμα για ποιον θέλεις, Γιώργο, γιατί μπορεί να βγάλουμε για πολλούς συμπεράσματα. Για τον Πρωθυπουργό. Άκουσε. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι συνεπής. Τι μας είπα την αρχή, εμείς τα κάναμε όλα καλά, φταίει η κλιματική αλλαγή, ήταν ακραίο το φαινόμενο. Τα ίδια ουσιαστικά, με άλλα λόγια, πολύ καλά προετοιμασμένος πρέπει να πω, με ερωτήσεις που δεν τον έφεραν σε δύσκολη θέση, δημοσιογραφικές ερωτήσεις, και αυτό είναι ένα επίσης άλλη εκδήλωση παθογένειας της δημοκρατίας μας. Και αποκλεισμός μέσων για ερωτήσεις. Και αποκλεισμό μέσω. Λέω λοιπόν ότι ουσιαστικά, παρότι μιλάμε για μια συνέντευξη, ποταμός, έτσι, δόθηκε στην τελευταίο επαρχιακό
μέσω και όχι ας πούμε σε κάποια μέσα που θα μπορούσαν προφανώς να θέσουν δύσκολες ερωτήσεις. Αυτό το οποίο λέω είναι ότι είναι συνεπής ο κ. Μητσοτάκης. Την αλαζονία του συνεπής. Και σε κάτι το οποίο βρίσκεται αντίθετο το μέσο Έλληνα. Όλοι, ακόμα και οι πιο, ας το πούμε έτσι, φανατικοί υποστηριχτές της Νέας Δημοκρατίας, είναι πολίτες. Και ως πολίτες βιώνουν τις συνέπειες. Είδανε τις πυρκαγιές του πρώτου γύρου, είδανε τις πυρκαγιές του δεύτερου γύρου, τον Αύγουστο, Ιούλιος και Αύγουστος, είδανε την εισβολή των Κροατών, χούλιγκανς, δεν τους σταμάτησε κανένας, με το γνωστό αποτέλεσμα, είδανε τις πλημμύρες που μας προειδοποίησαν οι μετεωρολόγοι ότι έρχεται κάτι πολύ καταστροφικό. Είδαμε τα προβλήματα τα οποία είχαν προϋπάρξει έτσι ώστε να είναι ανοχήρωτη αυτή η πολιτεία. Είδαμε ακόμα και το περιστατικό στο λιμάνι, όπου θα έπρεπε να υπάρχει λιμενικός. Γιατί πάντα υπάρχει ένα λιμενικός σε ένα μεγάλο πλοίο που φέρνει, γιατί έτσι πρέπει. Αναφέρομαι στην υπόθεση του δύστυχου Αντώνη. Και βλέπουμε και αυτό τώρα. Επειδή δεν μπορούμε να καταφύγουμε στη μεταφυσική ότι μας έχουν καταραστεί, οφείλουμε να δούμε τι πάει λάθος. Γιατί κάτι πάει λάθος. Γίνεται λάθος. Μα πάει λάθος. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός την Κυριακή επέμεινε σε αυτό και ήταν η γραμμή ότι το επιτελικό κράτος λειτουργήσε. Αλλά ήταν μία θεομηνία άνευ ορίου και προηγουμένου. Προφανώς ήταν ένα ακραίο καιρικό φαινόμενο. Προφανέστατα. Προφανέστατα. Όμως στα ακραία καιρικά φαινόμενα δεν βουλιάζει η μισή χώρα, η Θεσσαλία έστω. Έχουν ληφθεί κάποια μέτρα, αφού ξέραμε κιόλας ότι έρχεται, έτσι ώστε δεν θα μπορούσε να περάσει αυτό το ακραίο φαινόμενο και να είμαστε άβρεχτοι, προφανώς. Όμως, όχι να συμβεί αυτή η τεράστια καταστροφή. Για ποιο λόγο υπάρχει το κράτος, για ποιο λόγο υπάρχουν τα προληπτικά μέτρα και τα μέτρα εκτάκτου ανάγκης που λαμβάνονται την τελευταία στιγμή. Ακριβώς για να μειωθούν οι αρνητικές επιπτώσεις. Αυτό ισχύει σε όλα. Δεν μπορούμε να εξαφανίσουμε τις πυρκαγιές και τις πλημμύρες. Προφανώς. Κοιτάμε όμως να περιορίσουμε δραστικά τις αρνητικές επιπτώσεις. Και εκεί κρίνεται, δοκιμάζεται και κρίνεται και ο κρατικός μηχανισμός και η κυβέρνηση που είναι επικεφαλής του κρατικού μηχανισμού. Εάν δηλαδή έκανε όσα πρέπει για να περιορίσει. Δηλαδή αν έκανε όσα πρέπει, φαντάζομαι τι θα συνέβαινε αν δεν είχε κάνει όσα πρέπει. Τι θα είχε γίνει. Θα είχε βουλιάξει η Ελλάδα. Προσπαθώ να πω λοιπόν ότι αυτά είναι προφάσεις και δικαιολογίες. Και είναι γεμάτες αλαζονία. Βρωμάνε αλαζονία. Και βρωμάνε αλαζονία επειδή ο κ. Μητσοτάκης επικαλείται το εκλογικό αποτέλεσμα. Είχε δίκιο από την πλευρά του. Σου λέει εδώ έγιναν τα τέμπη. Με ό,τι συνέβη. Δεν μάθαμε και ποτέ και τον τελικό αριθμό των νεκρών. Το οποίο ήταν ανθρώπινο λάθος. Γιατί είχε διοριστεί ένας σταθμάρχης ο οποίος δεν ήξερε που του πάνε τα τέσσερα, γιατί ήταν ένα δικό μας παιδί από τον κομματικό σωλήνα, Ρουσβέτη. Και κέρδισε τις εκλογές σαν να μην είχε συμβεί τίποτα. Έγιναν υποκλοπές, αποδεδειγμένες υποκλοπές, όχι με υποψία, είναι σαν να μην συνέβη τίποτα. Εγώ δεν λέω, οι πολίτες είχαν κάποιο λόγο που επέλεξαν τις εκλογές έτσι. Προφανώς θεώρησαν ότι ο κ. Μητσοτάκης στην Νέα Δημοκρατία είναι μικρότερο κακό από το ΣΥΡΙΖΑ. Πολύ ωραία. Δικαίωμά τους και μπορεί να έχουν και κάποια δίκαια. Αλλά ο κ. Μητσοτάκης πατάει στο εκλογικό αποτέλεσμα για να λέει αυτά που λέει. Εμένα δεν με ενδιαφέρει ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε η Νέα Δημοκρατία, με ενδιαφέρει η χώρα, ο τόπος. Είμαι δημοσιογράφος, γι' αυτό και έχω πει και μπράβο στην κυβέρνηση όποτε πίστευα ότι το αξίζει. Και την κρίνω και την επικρίνω όταν θεωρώ. Το ίδιο έκανα και όταν κυβέρνηση ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Και έτσι νομίζω ότι πρέπει να κάνει ένας δημοσιογράφος, ο οποίος ασκεί αδέσμευτη δημοσιογραφία. Δεν είναι δηλαδή παπαγαλάκι κανένας. Αυτό λοιπόν
οφείλουμε να το συνυπολογίσουμε. Εγώ δεν μπορώ να κατηγορήσω τον κύριο Μητσοτάκη, γιατί θα μου στρίψει στα μούτρα το εκλογικό αποτέλεσμα πριν από 2,5 μήνες. Θα μου πει τι λες. Ορίστε. Ο λαός επικρότησε, είναι αλήθεια. Δεν έκανε καμιά νοθεία. Οι πολίτες ψήφισαν ελεύθερα και ψήφισαν με τον τρόπο που ψήφισαν και με το ποσοστά που έδωσαν τα κόμματα, ουσιαστικά δικαιολογώντας. Τώρα μπορούμε να κάνουμε άλλες σκέψεις από πίσω για να λέμε ναι, διότι έτσι αλλιώς αλλιώτικα, αλλά στην πραγματικότητα τα νούμερα είναι αυτά. Λοιπόν, και, αυτό... και κλείνουν στόματα, και κλείνουν στόματα τα νούμερα, έτσι. Εννοώ ναι. Πολιτικών αντιπάλων κλπ. Σαφές. Σαφές αυτό που λες. Όμως αυτό το 41% άπαξ. 40 ήταν στην δεύτερη. Ναι. 41 στην πρώτη. Μπορεί να δικαιολογήσει αυτό που περιέγραψες ως απόλυτη αλαζονία πια. Στα δικά μου, στο δικό μου το μυαλό. Ένας ηγέτης οφείλει να είναι ταπεινός απέναντι στο λαό, απέναντι στους πολίτες. Και πρέπει να ξέρει ότι ακόμα και τη στιγμή που βρίσκεται στην πιο ισχυρή θέση, τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν, το έχει αποδείξει η ιστορία, αλλά ακόμα και όσοι τον υποστηρίζουν να στραφούν εναντίον του. Και εν πάση περιπτώσει το δημοκρατικό ήθος απαγορεύει την αλαζονία στην πολιτική. Αντίθετα, όσοι έχουν υπολείμματα, ας το πούμε έτσι, δυναστικής νοοτροπίας, δηλαδή ότι αυτοί είναι πορφυρογέννητοι και ότι είναι κάπως από πάνω, κάπως υπεράνω, συμπεριφέρονται όχι με το δημοκρατικό ήθος για το οποίο μίλησα πριν. Το 41% μου λέει εδώ Κώστας στον καθρέφτη του να κάνει αυτοκριτική. Συνταγματική μεταρρύθμιση για ετήσια δημοψηφίσματα αξιολόγηση τη κυβέρνηση τώρα. Ο λαός να έχει τον έλεγχο της εξουσίας και να επιβάλλει αλλαγές. Και εγώ λέω τώρα στον Κώστα, μην πεις κάτι ακόμη, Σταύρο. Ας δούμε πρώτα πώς θα αντιδράσει ο λαός στις αυτοδιοικητικές εκλογές, γιατί όλες οι μορφές εξουσίας, είπα, από τα ανώτατα κρατικά επιτελεία μέχρι κάτω, παράγουν αλαζονία, διαφθορά, σύψη και παρακμή. Για μην τρελαθούμε τώρα. Έλα, Σταύρο. Πάντως, το γεγονός ότι τα δημοψηφίσματα είναι εξορισμένα από την ελληνική πολιτική ζωή μόνο σε ακραίες περιπτώσεις. Θυμάστε, ας πούμε, το 1974, το 1974 έγινε, το 2015. Εγώ δεν λέω κάθε χρόνο, είναι μια ακραία, ας πούμε, ίσως άποψη, αυτό που είπε ο ακροατής μας. Αλλά πάντως για σοβαρά ζητήματα θα έπρεπε να ζητείτε η γνώμη του λαού. Αλλά ο λαός δεν θέλουν να εκφράζεται ευθέως. Θέλουν να εκφράζεται μέσα από το σύστημα, δηλαδή το πολιτικό, το κοινοβουλευτικό, δηλαδή μέσα από τους βουλευτές. Εκεί παρεμβαίνουν τα πελατειακά, παρεμβαίνουν, με αποτέλεσμα στο τέλος να αλλοιώνεται η βούληση του εκλογικού σώματος ή, αν θέλετε, πιο σωστά των πολιτών. Γιατί οι πολίτες, μην ξεχνάς, είναι ανάμεσα σε αυτό που συλλογίζονται και αγωνιούν για την πατρίδα και στην ανάγκη τους να επιβιώσουν στην καθημερινότητα. Και όλη η μικρομεσαία Ελλάδα βογκάει, το ξέρουμε. Έτσι, εσείς στην Κρήτη είσαστε από τους πιο τυχερούς, λόγω και τουρισμού κλπ. Αν δεις τα μεγάλα αστικά κέντρα Αθήνα, Θεσσαλονίκη, τα μικρομεσαία στρώματα βογκάνε από την ακρίβεια, από τα χαμηλά εισοδήματα κλπ. Και πού ακόμα. Το πού ακόμα θέλω να ακούσω. Τι κατά τη γνώμη σου προϊονίζεται η συνέντευξη τύπου στα ζητήματα της οικονομίας που είναι κρίσιμο για την κοινωνία? Το αφήγημα του Πρωθυπουργού είναι ότι πήραμε την βαθμίδα αξιολόγησης, από τους οίκους αξιολόγησης. Πράγματι συνέβη. Αυτό βοηθάει στο δανεισμό, αλήθεια είναι. Όμως η οικονομία δεν είναι αυτό. Η οικονομία
είναι πρωτίστως η πραγματική οικονομία, δηλαδή η παραγωγή. Χώρες οι οποίες δεν έχουν ισχυρή πραγματική οικονομία είναι καταδικασμένες περισσότερο ή λιγότερο να πέσουν με τα μούτρα στον τοίχο. Αν σκεφτούμε τι παράγει η Ελλάδα και σκεφτούμε και τι παρήγαγε πριν από δεκαετίες, θα δούμε ότι έχουμε μεγάλη αποβιομηχάνηση, ακόμα και η αγροτική παραγωγή εξειδικνωθεί και στηριζόμαστε στον τουρισμό και σε υπηρεσίες. Δηλαδή σε ευάλωτα προϊόντα, σε ευάλωτα. Λοιπόν, η γνώμη μου είναι ότι η ελληνική οικονομία είναι εύφραστη. Και αυτό δεν αποδεικνύεται από την τελευταία χρεοκοπία, γιατί χρεοκοπία ήταν, τα μνημόνια κλπ. Αποδεικνύεται από μια πορεία η οποία έχει μετατρέψει μια προβληματική και υπανάπτυστη αλλά παραγωγική οικονομία που είχαμε τις πρώτες δεκαετίες, ειδικά μετά τη δεκαετία του 60, που είχαμε μια μεγάλη ανάπτυξη και στο επίπεδο της βιομηχανίας, σε μια οικονομία η οποία στηρίζεται σε πύληνα πόδια. Περί αυτού πρόκειται. Πες μου σε τι κατάσταση είναι η μεταποίηση, η βιομηχανία, η αγροτική παραγωγή, για να σου πω. Και τώρα με το Θεσσαλικό κάμπο, που είναι ένα κέντρο της αγροτικής παραγωγής, κατεστραμμένο και κατεστραμμένο για τα επόμενα χρόνια, για 2, 3, 4, 5, δεν ξέρω, δεν είμαι ειδικός, καταλαβαίνετε ότι οι επιπτώσεις στο ΑΕΠ και στην οικονομία θα είναι πάρα πολύ μεγάλες, και βεβαίως και στον πληθωρισμό, στην ακρίβεια, δηλαδή στα τρόφιμα, εκεί που είναι ο σκληρός πυρήνας του πληθωρισμού, εκεί δηλαδή που πονάει την μικρομεσαία ελληνική οικογένεια. Θα το δούμε αυτό το πράγμα και θα το δούμε με επώδυνο τρόπο όλοι μας, όχι μόνο οι φτωχοί. Όχι μόνο οι φτωχοί. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω, θα κλείσω το κεφάλαιο του Πρωθυπουργού με τη συνάντηση που έρχεται μεθαύριο στη Νέα Υόρκη με τον Τούρκο Πρόεδρο, και το λέω γιατί χθες διάβασα και μία ανάλυση στο SL Press, στην ουσία απάντηση στο νέο άρθρο των τεσσάρων πανεπιστημιακών, στη λογική να τα βρούμε να τελειώνουμε, το λέω πολύ περιληπτικά. Ο Πρωθυπουργός όμως χθες μάζεψε την έκφραση περί υποχωρήσεων. Σε έπεισε? Εγώ είμαι καλών προθέσεων άνθρωπος. Όταν μιλάει ο Πρωθυπουργός, θέλω να τον παίρνω στα σοβαρά. Και θέλω να τον πιστεύω. Προφανώς έχω τις επιφυλάξεις μου, αλλά καταρχήν ναι. Και θέλω να πω ότι το ξεκαθάρισμα που έκανε ήταν σε θετική κατεύθυνση. Το ξεκαθάρισμα ότι εμείς δεν θα πρόκειται να συζητήσουμε, δεν τα ονόμασε και θα ήθελα να το έχει ονομάσει. Ούτε γκρίζες ζώνες, ούτε αποστρατικοποίηση. Δεν θα τα συζητήσουμε καν. Δεν τα ονόμασε, είπε κυριαρχία κλπ. Το είπε έτσι λίγο κολλά. Έκανε όμως ένα βήμα. Και αυτό το θετικό, το θεωρώ θετικό από τα θετικά της θεσμικής συνέντευξης. Και αν το αποδίδω κάπου, είναι στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει. Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει τον υποχρέωσαν, αυτή είναι η εκτίμησή μου, δεν μπορώ να τα αποδείξω, είναι πολιτική εκτίμηση, ότι τον υποχρέωσε να κάνει ένα βήμα πίσω σε αυτά που έχει δρομολογήσει. Εγώ προσωπικά δεν έχω την παραμικρή αντίρρηση σε αυτό που είπε, ότι θέλουμε να έχουμε χαμηλά τη θερμοκρασία στο ελληνοτουρκικό μέτωπο. Και ποιος δεν θέλει? Το ζήτημα είναι, για να την έχεις χαμηλά δεν σημαίνει ότι θα πληρώνεις. Θα πληρώνεις στην Τουρκία, θα την δίνεις ανταλλάγματα για αυτό το πράγμα. Αυτό είναι. Λοιπόν, εάν είναι να έχουμε χαμηλά τη θερμοκρασία επειδή αυτό συμφέρει και τις δύο χώρες και τις συμφέρει, τότε κανένα πρόβλημα. Με τα χίλια μέσα. Και εγώ και κάθε λογικός άνθρωπος. Τώρα το τι θα δούμε το επόμενο διάστημα. Εγώ λέω ας περιμένουμε. Ναι. Γιατί πέρα από τις σκοπιμότητες που έχει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, υπάρχει και ένα παιχνίδι ευρύτερο, εννοώ πιέσεις και από τους Αμερικανούς και από τους Γερμανούς,
οι προσδοκίες των Τούρκων, γιατί έχουν λάβει κάποιες υποσχέσεις για το πώς θα πατήσουμε παραπέρα και από μας. Αυτό το λέω με τα λόγου γνώσεως. Έτσι. Λοιπόν, πώς θα εξελιχθεί η διαδικασία των διαπραγματεύσεων. Γιατί έχουμε πολιτικές διαπραγματεύσεις. Αυτό που λέγαμε ότι μην γίνει κανένα θερμό επεισόδιο και μας καθίσουν στο τραπέζι για πολιτική διαπραγμάτευση, αυτό χωρίς κανένα θερμό επεισόδιο γίνεται. Συμβαίνει ήδη. Γίνεται. Υπερβήκαμε αυτή τη γραμμή. Έχουμε πολιτική διαπραγμάτευση. Δεν έχουμε υπηρεσιακούς παράγοντες. Με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Θα έρθουμε μετά τη συνάντηση να τα αποτιμήσουμε. Θέλω να κλείσουμε σήμερα με τον άλλο πόλο, διότι πρόκαμες και ήδη έχει σχολιάσει. Και μία, συγγνώμη, και μία κουβέντα για το. Αναφέρθηκε στο άρθρο. Ναι. Πράγματι, εγώ έχω γράψει, χθες το βράδυ έγραψε ένα άρθρο, δηλαδή δημοσιεύτηκε ένα άρθρο. Το οποίο εγώ δεν είχα απαντήσει στο πρώτο. Των τεσσάρων στην Καθημερινή. Που είχε προκαλέσει πολλές αντιδράσεις. Επανήλθαν όμως. Επανήλθαν και βάζουν κάποια ζητήματα. Αποφάσισε λοιπόν. Γιατί στη δημόσια σφαίρα δεν μπορεί να λέγονται πράγματα έτσι. Και πιάνω σημείο προς σημείο. Και σήμερα θα δημοσιευτεί και η συνέχεια. Γιατί είναι δύο άρθρα και θα πιάνω ένα σημείο προς σημείο. Και αναγνωρίζω που πιστεύω εγώ ότι έχουν δίκιο και που έχουν άδικο, ας πω κριτική, αλλά είναι συγκεκριμένο, όχι γενικά καθυρημένα. Λέω, λέτε αυτό. Ισχύει, δεν ισχύει, γιατί ισχύει, γιατί δεν ισχύει. Και αυτό το θεώρησα απαραίτητο να το κάνω, γιατί ουσιαστικά αυτό το άρθρο, το πρώτο και το δεύτερο τώρα, προσέλαβε διαστάσεις στη δημόσια σφαίρα, δηλαδή συζητήθηκε πολύ και δημιουργεί, αν θέλετε, ένα όχι προηγούμενο, με την έννοια ότι έπεισε, δεν νομίζω ότι έπεισε περισσότερους από όσους ήταν αρτισμένοι προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά τέλος πάντων ήταν μια προσπάθεια να υποθεί κάτι και δεν θα έπρεπε αυτό να μείνει αναπάντητο. Γι' αυτό έγραψα το άρθρο που δημοσιεύεται και το οποίο θα έχει συνέχεια δημοσιευτεί σήμερα το βράδυ η συνέχεια του. Μάλιστα. Άρα σημείο προς σημείο. Όχι γενικά και αφηρημένα το κυβέρνηση και το κύμα. Πάμε να κλείσουμε σήμερα την αναφορά με αυτό που συνιστά στην άλλη πλευρά, στον χώρο μιας καθημαγμένης εκλογικά αξιωματικής αντιπολίτευσης, την είδηση της βραδιάς. Δηλαδή, ο πρώτος γύρος των εσωκομματικών εκλογών στο ΣΥΡΙΖΑ έχει δώσει ένα σαρωτικό προβάδισμα στον κύριο Στέφανο Κασελάκη. Εδώ τι έχουμε. Αγαπητέ Γιώργο, εγώ είμαι 70 χρονών. Είμαι παλαιομοδίτης ως εκ τούτου. Αντιλαμβάνομαι την πολιτική με κάποιους όρους. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι ο κύριος Κασελάκης είναι ένας ικανότατος άνθρωπος. Απ' την άλλη πλευρά δεν μπορώ να παραβλέψω ότι δεν γνωρίζουμε σχεδόν τίποτα γι' αυτό. Αν πεις Σταύρος Λιγερός, θα σου πούνε «Α, ο Σταύρος Λιγερός είναι έτσι, αλλιώς, θετικά, αρνητικά». Αν πεις Γιώργος Σαχίνης, το ίδιο. Έχουμε ένα ίχνος στη δημόσια σφαίρα, στο δημόσιο βίο. Όπως και αν κρίνει κανείς αυτό το ίχνος. Για τον Στέφανο Κασελάκη δεν υπάρχει κανένα ίχνος στη δημόσια σφαίρα. Προφανώς ο άνθρωπος και τη ζωή του κλπ. Είναι ένας αλεξιτοτιστής. Αυτό υποχρεωτικά δεν είναι κακό. Αλλά να με συγχωρείς, έχοντας ας πούμε 2-3-4 μήνες παρουσία στο ΣΥΡΙΖΑ, διεκδικεί την ηγεσία και την παίρνει. Αυτό από μόνο του είναι προβληματικό. Παρότι αν με ρωτήσεις ως πρόσωπο τι εντύπωση σου κάνει η Αχτσιόγλου ή ο Κασελάκης, θα σου έλεγα ότι αυτός μου φαίνεται πιο ικανός από μια κυρία η οποία είναι παιδί του κομματικού σωλήνα και πολύ περισσότερο αν βάλουμε αυτούς που είναι πίσω της, δηλαδή όλη αυτή το ιερατείο της Κουμουνδούρου, ας πούμε, κομματικό ιερατείο, το οποίο μυρίζει μούχλα
όπως είπε χαρακτηριστικά κάποιος, εύστοχα. Όμως δεν μπορώ να παραβλέψω, σου είπα, γιατί εδώ τι μιλάμε. Μιλάμε για έναν ο οποίος θα είναι ο αρχηγός της εξωματικής αντιπολίτευσης. Αρχηγός της εξωματικής αντιπολίτευσης είναι το τέταρτο στη σειρά, ο τέταρτος στη σειρά πολιτιακός παράγοντας. Πρόεδρος Δημοκρατίας, Πρωθυπουργός, Πρόεδρος Βουλής, αρχηγός της εξωματικής αντιπολίτευσης. Ένα πρόσωπο για το οποίο ξέρουμε σχεδόν τίποτα. Και δεν εννοώ τίποτα μυστικά και κακά κλπ. Αλλά δεν έχουμε δείγμα γραφής, δε παιδί μου, στο δημόσιο βίο, για να κρίνουμε. Για μένα ναι, αυτό είναι κάτι που με παραπέμπει στη δεκαετία του 1990, όταν στις χώρες του πρώην υπαρκτού σοσιαλισμού, οι οποίες είχαν φύγει από το καθεστώς και είχαν καταρρεύσει την πραγματικότητα, η κοινωνία ήταν εξαθλειωμένη, έτσι, είχε τα προβλήματα της πριν και με τη μετάβαση εξαθλειώθηκε. Ερχόντουσαν διάφοροι τύποι από το πουθενά. Ένας Τσέχος, ας πούμε, Τσέχος ο οποίος ήταν στην Αμερική, ξέρω εγώ, ο επιχειρηματίας, και ερχόταν από το πουθενά και τον ψήφιζε μέσα στην απόγνωσή τους. Τι θέλει να πει, τι θέλω να πω. Θέλω να πω ότι ο τρόπος που άλλωσε, σε εισαγωγικά βάλτε το αυτό, το ΣΥΡΙΖΑ ο Κασελάκης, αποδεικνύει το πόσο διαβρωμένος ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, τι σημαίνει διαβρωμένος? Δεν εννοώ από υπηρεσίες κλπ. Διαβρωμένος πολιτικά. Δηλαδή, πόσο οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ απεχθάνονταν στην Δημουργού. Και ήθελαν εναγωνίως κάτι άλλο. Έστω και κάτι που δεν γνώριζαν. Μήπως αυτό το καινούριο είναι η ελπίδα. Δηλαδή, όπως ο πνιγμένος αρπάζεται τα μαλλιά του, έτσι και ο κόσμος που θέλει να υπάρχει κάτι απέναντι, ρε παιδί μου, να πούμε, στη Νέα Δημοκρατία, η οποία παίζει χωρίς αντίπαλο, χωρίς αντιπολίτευση, αρπάστηκε από τον εισβολέα, σε εισαγωγικά, επίσης αυτό Κασελάκη, προσδοκώντας κάτι το οποίο θα μυρίσει νίκη. Ότι δηλαδή ο ισχυρισμός του ότι εγώ θα νικήσω το Μητσοτάκη ήταν μια πολύ μεγάλη πρόκληση. Δηλαδή άγγιξε ευαίσθητες χορδές στον κόσμο που ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ, και δεν εννοώ στο στενό, στο μικρό ΣΥΡΙΖΑ του 3-4%. Μιλάω στον ευρύτερο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος είχε φτάσει στο 36, στο 32 και έφτασε, έπεσε στο 17. Αυτά είναι αποδείξεις, αλάνθαστες, ότι κάτι σάπιο υπήρχε στο βασίλειο της Δανειμαρχίας, που λέει και ο Σέξτης. Υπάρχει πρόβλημα εκεί. Και μόνο αν δούμε αυτό το πρόβλημα, θα μπορούσε ο Κασελάκης, παράδειγμα, να εισβάλλει με τον ίδιο τρόπο στη Νέα Δημοκρατία και να κερδίσει την εξουσία? Απαντώ κατηγορηματικά όχι. Απαντώ κατηγορηματικά όχι. Και βέβαια, εάν όπως όλα δείχνουν κερδίσει την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, και θα την κερδίσει γιατί έχει πίσω του εφεδρεία. Αν η Αξιόγλου έχει τον Σακαλώτο και τις ψήφους του, ο Κασελάκης έχει τον παπά, τον Νίκο τον παπά και τις ψήφους. Άρα δεν αναμένεται κάποιο είδους ανατροπή. Εάν λοιπόν κερδίσει την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, μην έχει καμία αμφιβολία. Επειδή σκοπός του δεν είναι να μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ και να γίνει ένας αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ. Επειδή εξ αρχής είναι προς τιμή του, ότι εξ αρχής ξεκαθάρισε ότι η υποψηφιότητά του συνδέεται με μια μετάλλαξη του ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα. Τι είπε? Αν θέλετε ένα πουρο αριστερό κόμμα της ριζοσπαστικής αριστεράς, μην ψηφίσει. Εκεί είπε το συνέδριο πριν από λίγο καιρό. Εγώ θέλω κάτι διαφορετικό. Και φαίνεται ότι αυτό το πράγμα το επικροτούν
οι περισσότεροι. Γι' αυτό και πήγαν διάφοροι που δεν είχαν ξαναπάει ποτέ να ψηφίσουν. Τι θέλει? Θέλει αυτό που λέμε να συσπυρώσει τον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς. Πράγμα που σημαίνει ότι ο επόμενος στόχος του είναι το Πασόκ. Όχι να βάλει υποψηφιότητα για να κερδίσει την προεδρία του Πασόκ βέβαια, αλλά να το διευβολήσει. Βλέπουμε ότι υπό την ηγεσία του Νίκου Ανδρουλάκη το Πασόκ δεν κατάφερε, ενώ είχε μοναδική ιστορική ευκαιρία, να καλύψει το κενό που δημιούργησε η εκλογική συρρήκνωση του ΣΥΡΙΖΑ, το είδαμε. Νομίζω λοιπόν ότι ο Κασελάκης τι το θα είδαμε, προσπαθήσει τι, να λειτουργήσει ως καταλήτης. Μισό λεπτό, για να συσπυρώσει τον ευκαιρία. Σαφές αυτό που λες. Τι απλά το είδαμε. Δύο μήνες ο ΣΥΡΙΖΑ ασχολείται με τα εσωτερικά του και δύο μήνες το ΠΑΣΟΚ κάνει διακοπές. Ή για να είμαι ακριβής, όταν βουλιάζει η Θεσσαλία λέει μία κουβέντα και ασχολείται με τη χρηματοδότηση των Σπαρτιατών ως μείζον θέμα, ενώ η ατζέντα είναι οι ευθύνες των κρατικών επιτελείων. Μια χαρά το λες. Πέταξε το πουλάκι. Μάλιστα. Εδώ όμως μου λέει κάποιος, κύριε Λιγερέ, επειδή είστε παλιά καραβάνη, όπως είπατε στην αρχή, σε αυτή την ενότητα στον κύριο Σαχίνη, εδώ δεν είναι ο ευτελισμός των κομματικών σχηματισμών που ανοίξανε σε διαδικασίες όπου σε ένα κόμμα δεν αποφασίζουν τα μέλη για τον ηγέτη, αλλά έχω και απ' έξω, αρκεί να έχω 2, 3, 5 ευρώ, μια διαδικασία που ξεκίνησε επί Γιώργου Παπανδρέου? Ναι, ουσιαστικά αυτό είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Αν τα κόμματα δηλαδή πρέπει να είναι μηχανισμοί, εάν δηλαδή πρέπει να αποφασίζουν τα μέλη τους με την έννοια των ενεργών μελών, γιατί και αυτοί μέλη είναι τώρα, απλώς είναι τυπικά μέλη, βάζει 2 ευρώ και πας ας πούμε και γράφεσαι, ή πρέπει να ανοίγονται στην κοινωνία. Όπως ας πούμε, αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση και επιστημονική συζήτηση, γιατί έχει παρενέργειες και το ένα και το άλλο. Mm-hmm. Δεν υπάρχει δηλαδή άσπρο και μαύρο. Και αυτό που συνέβαινε παλιά, έφτιαχνε γραφειοκρατίες και αναπαραγωγές, και αυτό που συμβαίνει τώρα, που εγγενίασε ο Γιώργος Παπανδρέου πράγματι, δηλαδή το αμερικανικό, γιατί έχουμε τις προβληματικές εκεί, έχει προβλήματα. Κλασικό παράδειγμα, βρέθηκε ένας ιδεφός, ανέβηκε και παίρνει το μαγαζί. Ο Κασελάκης, το λέω έτσι λίγο γελιογραφικά, ιδεφός και ανέβηκε ο άνθρωπος, αλλά κάποιους μήνες βρέθηκε εκεί και παίρνει το μαγαζί. Αυτά δεν γίνονται σε υγιή κομματικού σχηματισμού. Δεν γίνονται. Αλλά είπαμε, δεν είναι υγιή. Είναι προβληματικό. Και όχι ο ΣΥΡΙΖΑ μόνο, αλλά και το ΠΑΣΟΚ. Γι' αυτό είπα ότι επόμενος στόχος του Κασελάκη θα είναι το ΠΑΣΟΚ, με την έννοια ότι προσπαθώντας να συσπυρώσει απέναντι σε μια αντιμητσοτακική, ας το πούμε εκεί, ενότητα την κεντροαριστερά, ένα μέτωπο απέναντι στο Μητσοτάκη, θα συγκινήσει και ανθρώπους που ψηφίζουν ΠΑΣΟΚ. Μην έχετε καμία αμφιβολία. Απογοητευμένους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να υπάρχει μια αντιπολίτευση και μια εναλλαγή στην εξουσία. Σε αυτό απαντάει το γεγονός ότι ένα κόμμα του 17,8% καταφέρνει μέσα σε δύο μήνες να κινητοποιήσει, και αυτό είναι και στα υπέρ του Κασελάκη, 148.000. Δεν είναι το ίδιο, γιατί μου λένε πολύ, μα στο Τζίπρα πήγαν 150.000. Ναι, αλλά στο Τζίπρα ήταν 31-32%. Εδώ είναι με 17,8. 1,5-2 μήνες. Ναι. Αυτό έγινε, κατέστη δυνατό, επειδή η υποψηφιότητα Κασελάκη ακριβώς σηματοδότησε μια προοπτική που δεν υπήρχε. Ακριβώς. Είναι αυτό που κινητοποίησε κάποιες κοινωνικές δυνάμεις. Εξού και από τις 140 τόσες χιλιάδες που ψήφισαν, οι 40 τόσες είναι άτομα, είναι πολίτες που δεν είχαν πάει να ψηφίσουν ούτε στις 150.000 ψήφισαν. Μισό λεπτό. Μου λέει εδώ πέρα ο Κώστας, είναι εξαιρετικό το ερώτημα, για άκουσε το Σταύρο. Η χώρα έχει βγει από ένα δίπολο μνημόνια-αντιμνημόνια, όπως έχει βγει, καθυμαγμένη. Πολλοί χθες που ψήφισαν ήταν 15άριδες και 16χρονοι. Μήπως δεν τους λένε τίποτα όλα αυτά, και μήπως πάμε σε μια μεταπολιτική στη χώρα
Κακώς λέει ο κύριος Λιγερός ότι δεν διευολίζει αυτή η λογική και τη Νέα Δημοκρατία. Επικοινωνία βις επικοινωνίας, όχι πολιτική πια, μεταπολιτική. Δημοκρατική, ρεπουμπλικάνη, αλλά Γκρέκα, μου γράφει. Πρώτα απ' όλα για το τελευταίο. Είπα ότι δεν διευολίζει η Νέα Δημοκρατία. Δεν είπα αυτό. Είπα ότι δεν θα υπήρχε ποτέ κανένας κασελάκης να τη διευολύσει. Όχι η μεταπολιτική ότι δεν τη διευολύνει. Θα συμφωνήσω ότι η μεταπολιτική την εμβολίζει. Αλλά επειδή είναι πιο στέρεα αυτά τα παραδοσιακά κόμματα. Γιατί ναι μεν δοκιμάστηκε μια περίοδο Νέα Δημοκρατία, αλλά επιβίωσε ως μεγάλο κόμμα εξουσίας. Δεν μπορούσε να προκύψει ένας κασελάκης που να βάλει υποψηφιότητα και να κερδίσει αυτό που κερδίσει. Προέκυψε ένας Μητσοτάκης. Γιατί και ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην πραγματικότητα είναι ένας άλλου τύπου ελεκτροδιστής. Δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είχε πίσω του, ας το πούμε, χρόνια πολιτικής δράσης. Ήρθε από τις σπουδές του, τον έβαλε ο πατέρας του στην Εθνική Τράπεζα επικεφαλής μιας θυγατρικής, ο Καρατζάς. Μετά ψηφίστηκε πρώτος στην Β' Αθήνας, αν δεν κάνω λάθος, με όλο το μηχανισμό της οικογένειας. Και μετά έγινε αναπληρωτής υπουργός και κέρδισε την ηγεσία και τώρα πρωθυπουργός. Δηλαδή και αυτό fast track είναι διαδικασία. Δεν είναι όπως συνέβαινε παλαιότερα ηγέτες οι οποίοι είχαν μια παρουσία. Η μόνη παρουσία που έχουμε, ένα πράγμα που δεν είναι αντίστοιχο, είναι η έλευση του Βενιζέλου, του Ελευθερίου Βενιζέλου στην Ελλάδα από την Κρήτη. Την τότε Ελλάδα, την τότε Κρήτη. Μα ο Βενιζέλος όμως είχε το μερό ίχνος, βέβαια. Έτσι στον κριτικό αγώνα. Άρα ήταν μια ελπίδα για την Ελλάδα ολόκληρη. Δεν ήταν δηλαδή ένας από το πουθενά. Είναι διαφορετικά τα πράγματα, έτσι, από το, στη μία από την άλλη. Και ήρθε έτσι. Έπρεπε να έρθει ένα πρόσωπο που να μην έχει εμπλακεί στις τοπικές εδώ αντιθέσεις και σε όλη, ας το πούμε, τη σπουριά που υπήρχε πριν. Αυτό ναι. Εδώ μιλάμε για άλλα. Ναι, η μεταπολιτική είναι εδώ. Ναι, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Και η μεταπολιτική υπάρχει παντού. Εξού και βλέπουμε να ψηφίζονται καλλιτέχνες που δεν έχουν καμία σχέση με την πολιτική. Δεν έχουν κανένα δείγμα. Απλώς είναι δημοφιλείς. Ή να ψηφίζονται, ας το πούμε, αθλητές. Πολύ σπουδαίοι στο ρόλο τους, στη δουλειά τους. Αλλά η πολιτική θέλει κάτι άλλο. Εδώ γίνεται μπέρδεμα της δημοφιλίας με την ψήφο. Άλλο δημοφιλία, μπορούμε να λατρεύουμε παράδειγμα με τον Γκάλι, εγώ είμαι παλιός, θυμάμαι παλιούς ας πούμε, που ήταν το ίνδαλμα του μπάσκετ, αλλά δεν σημαίνει ότι ο Γκάλις έκανε ας πούμε να μας κυβερνήσει. Αυτά είναι, είναι στοιχειώδεις διακρίσεις. Όταν όμως εντυπωσιάζει αυτή την εικόνα και σε αυτό έχει συμβάλλει, γιατί πρόκειται για ένα διανοητικό AIDS, συμβάλλουν τα μίντια. Αυτά έχουμε, ας το πούμε, καλλιεργήσει όλα αυτά μέσα στην κοινή γνώμη. Τα μίντια, ειδικά η τηλεόραση. Σταύρος Λιγερός, μου λέει εδώ ο Κώστας, Κώστα με συγχωρείς, είναι ατυχές αυτό που λες, θα το ακούσει όμως και ο Σταύρος. Γιατί λέει, λέμε αυτά για τον Κασελάκη. Ο Ανδρέας πώς είχε έρθει στην Ελλάδα, όχι το 81 πριν. Να σου πω εγώ καταρχάς, Κώστα, ο Ανδρέας στην Ελλάδα ήρθε ως ένας από τους κορυφαίους καθηγητές πέραν του Ατλαντικού επί των οικονομικών. Τον έφερε ο Καραμαλής, όπως λένε κάποιοι. Ήρθε στο ΚΕΜΕ. Ναι, επήγε στο Καραμαλή και έγινε για να αναλάβει το ΚΕΠΕ. Μάλιστα. Το Κέντρο Προγραμματισμού, Οικονομικού Προγραμματισμού. Μάλιστα. Και μετά έφερε. Μπήκε και στο... Αυτό ήρθε το 59. Μάλιστα. Λοιπόν, και μετά ήρθε στο καμίνι της πολιτικής με την Ένωση Κέντρου. Δεν ήρθε έτσι ο Ανδρέας. Κωστή, μάλλον είσαι νεότερος. Πριν το 81, δεν είναι το 74. Ο Ανδρέας είναι και πριν το 67. Το 59, το 59 ήρθε. Και έβαλε υποψηφιότητα. Ήταν και αυτός γιος του Γεωργίου Παπανδρέου, του αρχηγού, είχε δηλαδή ένα προνόμιο, είχε μια πολιτική ατζέντα την οποία κατέβασε εξού και διαμόρφωσε την κέντρο αριστερά της. Και
έγινε και αναπληρωτής υπουργός, ας πούμε, θέλω να πω δηλαδή όταν κέρδισε η Ένωση Κέντρου, έχοντας ας πούμε τα δικά του βιογραφικά, πέρασε από ένα καμίνι ας πούμε, τον κατηγορήσαν για την ασπίδα, πήγε ένα δικαστήδευμα που είχε μια πολιτική διαδρομή και μετά στη Χούντα και βεβαίως μετά στη μεταπολίτευση. Δεν είναι ένας άνθρωπος και έφτιαξε και ένα κόμμα. Εντάξει, σαφές. Σαφές. Εδώ έχουμε έναν άνθρωπο που είναι φαινόμενο αναμφίβολα αυτό που έχει συμβεί και όπως είπες έφερε και χιλιάδες κόσμο στις κάλπες, ο οποίος όμως έχει μία παρουσία πολιτικά 4 μηνών βία. Αυτό συμβαίνει. Ναι, και εγώ να σου πω κάτι που είμαι δημοσιογράφος στα πράγματα. Πριν βάλει υποψηφιότητα, είχα δει ότι είναι ένας υποψήφιος στους κάτω της υποκρατίας. Δεν τον θυμόμουν να κάνω. Θέλω να πω, δεν είναι καν ότι σε αυτούς τους 4 μήνες είχε κάνει κάτι εντυπωσιακό. Κάτι, ρε παιδί μου, που είχε προσελκύσει την προσοχή. Δεν σημαίνει αυτό ότι είναι ένας ανίκανος. Προφανώς. Εμένα μου φαίνεται και πιο ικανός. Ποιος θα το πει από αυτό. Τους άλλους, ας πούμε, υποψηφίους. Έτσι, αν θέλετε, σε ένα προσωπικό επίπεδο. Όμως δεν αρκεί αυτό. Εκ πρώτης όψης, σας λέω, μου φαίνεται πιο ικανός άνθρωπος, αλλά δεν αρκεί στην πολιτική. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί ικανοί. Πραγματικά, σπουδαίοι, ικανοί στον τομέα τους. Δεν σημαίνει ότι τον παίρνουμε κάποιον και τον κάνουμε πολιτικό αρχηγό. Και μάλιστα αρχηγό της εξωματικής αντιπολίτευσης. Σταύρος Λιγερός. Μακάρι να αποδειχθεί η τύχη να μας ευνοήσει. Γιατί αυτό αφορά όλη τη χώρα. Έτσι. Ο αρχηγός της εξωματικής αντιπολίτευσης είναι υποψήφιος πρωθυπουργός, να ξέρετε. Λοιπόν, κάθε αρχηγός της εξωματικής αντιπολίτευσης. Λοιπόν, άρα υπάρχει ένα ρίσκο συνολικά για τη χώρα. Ας ελπίσουμε να είμαστε τυχεροί, γιατί η χώρα δεν σηκώνει πια πολλά πειράματα. Δηλαδή είμαστε σε οριακό σημείο. Και το πολιτικό σύστημα δυστυχώς έχει αποδειχθεί κατώτερο των περιστάσεων. Και οι περιστάσεις είναι πάρα πολύ δύσκολες. Σταύρος Λιγερός, τον κουράσαμε λίγο σήμερα, αλλά είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον, γιατί είναι πάρα πολλά πυκνά σε λίγο χρόνο. Αυτά είναι. Και όχι και ωραία τα περισσότερα. Γιατί μου γράφουν εδώ. Δεν μας αφήνουν πάντως ναι, να πλήξουν. Προφανώς μου γράφουν εδώ στο πρώτο σχόλιο σου, Σταύρο. Μου γράφουν, είναι δυνατόν, λέει, τέτοια σύγκρουση σε χωμάτινο δρόμο, τέτοιες ταχύτητες και να μην έχουν τουμπάρι. Κάτι άλλο έχει συμβεί, βλέπεις εδώ, όσο 7-8 ώρες δεν το ΓΕΘΑ αρνούνταν να πει καν την ύπαρξη σοβαρού γεγονότος και έλεγε για απλούς τραυματίες, να πως έχει φτιαχτεί ένα κλίμα. Και είναι πολλά τα ερωτήματα. Σε ευχαριστώ, Σταύρο. Καλή σου μέρα. Μιλάμε στη Λιβύη με ένα λεωφορείο. Τι τα καταλαβαίνω αυτά. Στη Λιβύη με ένα λεωφορείο. Και άνδρες των ειδικών δυνάμεων. Μάλιστα. Ας περιμένουμε. Καλημέρα, Σταύρο. Καλημέρα. Γεια χαρά. Γεια.